ξεκίνησαν οι ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή της Υγής. Πρόκειται για μια πολύπαθη περιοχή, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ερών Αλέξανδρος Χρυσάφης. Και συνολικά, οι ασφαλτοστρώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα είναι μήκους 8 χιλιόμετρων. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Και μέχρι τέλος, μέχρι το καλοκαίρι το επόμενο, θα γίνουν, έχουμε ήδη ετοιμάσει, έχουμε ήδη δεσμεύσει, 8 χιλιόμετρα οδοποιίας εδώ, ασφαλτόστρωσης, εδώ στην περιοχή, μόνο για την περιοχή της Υγείας, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία υπάρχουν, θα μπορούσαμε άλλοι να τα ξεκινήσουμε ακόμη και σήμερα, αλλά θα πρέπει να γίνουν τα έργα υποδομής. Οι ασφαλτοστρώσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς τώρα θα ξεκινήσουν και τα έργα υποδομών από τη ΔΕΙΑΣ που είχαν καθυστερήσει εξαιτίας του ιδιώτη που είχε αναλάβει. Ήδη ξεκινήσαμε σήμερα αυτές τις μέρες τις ασφαλτοστρώσεις σε αυτήν την περιοχή. Κάνουμε δύο κομμάτια που μας υπάρχει δυνατότητα να γίνουν, και λέω υπάρχει δυνατότητα γιατί οι ασφαλτοστρώσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν άλλα έργα υποδομής, κυρίως από την ΔΕΙΑΣ, τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρξει λειτουργία κανονικά όλης αυτής της περιοχής. Μιλάμε για τους αγωγούς ομβρίων. Καθυστέρηση παρουσιάστηκε εκεί για την προμήθεια των αγωγών αυτών από τον ιδιώτη, αποκλειστική ευθύνη του ιδιώτη. Είμαστε όμως στην τελική φάση, έχουν έρθει τα υλικά πλέον και θα ξεκινάει άμεσα το έργο των υποδομών. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η περιοχή να φτάσει στο ύψος που της αξίζει, καθώς, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά, τόσα χρόνια οι κάτοικοι έργα ακούν και έργα δεν βλέπουν.